Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Με τη χάρη του Χριστού και σήμερα θα είμαστε μαζί στην εκπομπή «Τα δόγματα τα εγκεκριμένα υπό των Αποστόλων και Προσβυτέρων στην Πρώτη Αποστολική Εκκλησία». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία θα προσπαθήσουμε και οι τρεις μας να επισέλθουμε στα δόγματα όπως ακριβώς μας τα περιέγραψαν μέσα στο γεγραμμένο Λόγο του Θεού οι Απόστολοι και οι Προφήτες της Πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, οδηγούμενοι βεβαίως πάντοτε από το Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίων. Στη σημερινή μας εκπομπή το θέμα μας είναι η υπόσταση του Θεού, η ύπαρξη του Θεού. Ενός Θεού ο οποίος είναι αιώνιος, είναι άπειρος, είναι μοναδικός, ενός Θεού που είναι πραγματικά ο δημιουργός και συντηρητής των ορατών και αοράτων, ένας Θεός που είναι πνεύμα, δηλαδή μιλάμε για μία ύπαρξη, όχι υλική, αλλά πνευματική. Είναι ένας Θεός ο οποίος δεν ανακαλύπτεται από τους ανθρώπους, ούτε από κανένα πρόσωπο μπορεί να πλησιαστεί. Είναι ο Θεός που αποκαλύπτεται στους ανθρώπους, που αποκαλύπτει την ύπαρξή Του, αποκαλύπτει το πρόσωπό Του, αποκαλύπτει τις ενέργειές Του, αποκαλύπτει το θέλημά Του. Και βεβαίως πάντοτε μέσα από το Λόγο Του, το γεγραμμένο, μέσα από τη Γραφή, τη Θεόπνευση, την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη. Όμως εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει σήμερα περισσότερο από όλα είναι ότι ο Θεός, ο μοναδικός, ο ένας Θεός, αποκαλύπτεται μέσα από τις Γραφές στους ανθρώπους, σε όλους μας, με τρία πρόσωπα. Μάλιστα είναι και γραμμένο από τον Ιωάννη, τον μαθητή του Κυρίου, τον Απόστολο του Χριστού, ότι τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν το ουρανό, ο Πατέρας, ο Λόγος και το Πνεύμα το Άγιο, και ούτε οι τρεις είναι εν. Γι' αυτή λοιπόν την τριαδικότητα του Θεού σήμερα θα ασχοληθούμε, προσπαθώντας με τη χάρη του Χριστού να γνωρίσουμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, αλλά και τη φανέρωση του Θεού ως προς την ύπαρξή Του. Θα ασχοληθούμε πρώτα με το πρόσωπο που λέγεται Πατέρας. Είναι αυτός ο οποίος δημιούργησε τα πάντα. Πάσα πατριά εξ αυτού προέρχεται, μάλιστα στην επιστολή προς Εφεσίους, αν δεν κάνω λάθος. Είναι γραμμένο στο τρίτο κεφάλαιο, στο γάμα κεφάλαιο και στο εδάφιο 15, εκ του οποίου πάσα πατριά εν ουρανής και επί γης ονομάζεται. Πάσα πατριά εν ουρανής και επί γης ονομάζεται. Θα θέλαμε λοιπόν, αν έχεις την καλοσύνη αγαπητέ Χρήστο, να μας φέρεις λίγο στην άποψη του Λόγου του Θεού επάνω στο πρόσωπο του Πατέρα Θεού. Αμήν. Είναι αλήθεια ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός όταν ήρθε σε αυτή τη γη μιλούσε συνεχώς με σεβασμό, με αγάπη. Μπορούμε να πούμε ότι σχεδόν δεν ήθελε να μιλάει για τίποτε άλλο παρά για τον Πατέρα Του. Ναι. «Εγώ πρέπει να βρίσκομαι εις τα του Πατρός μου», είπε. Και από αυτό μπορούμε να καταλαβαίνουμε εμείς σαν άνθρωποι που είμαστε χτίσματα, όταν μιλάμε για τον Πατέρα μας, πώς συγκινείται η καρδιά μας. Γιατί τη μάνα μας, τον Πατέρα μας, που τους γνωρίσαμε σε αυτόν τον κόσμο, δεν μας είχαν υπόψη τους, δεν είχαν υπόψη τους εμάς, είπαν «θα κάνουμε έναν άνθρωπο». Πατέρας μας ήξερε και στον Πατέρα, από τον Πατέρα προερχόμαστε και στον Πατέρα Θεό. Ναι, ακριβώς, ο Πατέρας Θεός μας ήξερε σαν προσωπικότητες, γι' αυτό από τον Πατέρα ερχόμαστε και στον Πατέρα πάμε. Και ακόμα και τη γυναίκα μας που έχουμε και τα παιδιά όσοι έχουν δεν είναι παρά ενδιάμεση σταθμή. Εμείς από τον Πατέρα προήρθαμε και στον Πατέρα θα καταλήξουμε. Γι' αυτό ακριβώς η αποκάλυψη αυτού του Πατέρα, του Δημιουργού, του Σύμπαντος είναι πράγματι που συγκλονίζει την καρδιά μας. Ο Πατέρας λοιπόν είναι εκείνος ο οποίος εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα των γραφών ως ο δημιουργός της γης, του πλανητικού συστήματος, του σύμπαντος, και μάλιστα εκεί πέρα έχουμε την πρώτη δήλωση γι' αυτό να τον αξιαγάπητο Πατέρα, και διαβάζουμε στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως ότι η γη τότε ήταν άμορφος και έρημος και σκότος επί του προσώπου της Αβύσσου και πνεύμα Θεού επιφέρετο επί της επιφανίας των υδάτων, που όπως είπαν οι πατέρες της Εκκλησίας αυτό σημαίνει ότι ο Θεός
μας σκεφτόταν. Μια έρημη γη που δεν μένει κανένας. Ο Πατέρας δια του Πνεύματος την επιθεωρεί. Γιατί ακριβώς αυτή η γη θα γίνει το κατοικητήριο του ανθρώπου. Αυτό το οποίο, το πλάσμα το οποίο αποφάσισε να δημιουργήσει. Έτσι λοιπόν από την πρώτη σελίδα της γραφής, από το πρώτο κεφάλαιο, βλέπουμε τον Πατέρα, ο Θεός που έφτιαξε τον ουρανό, τη γη, που το Πνεύμα του παρακολουθεί τον υδάτινο κόσμο, γιατί η γη στην αρχή ήταν ένας υδάτινος κόσμος, τον οποίον διέταξε να σηκωθούν τα ύδατα τα υπεράνω της γης και τα ύδατα τα υποκάτω, η θάλασσα και τα σύννεφα δηλαδή, και ήρθε η ξηρά και έφτιαξε τον άνθρωπο. Αυτή είναι η πρώτη φοβερή αποκάλυψη των γραφών. Και στη συνέχεια βλέπουμε πως ο Πατέρας έβαλε ένα σχέδιο να φέρει πίσω τον άνθρωπο που αποστάτησε. Γι' αυτό η αρχή και το τέλος των γραφών είναι ο Πατέρας. Ο οποίος ο Πατέρας, όπως είπαμε πολύ σωστά, στη συνέχεια παρουσιάστηκε σαν λόγος και σαν πνεύμα Θεού. Θα ήθελα, Χρήστο και Γιώργο, πάνω στον Πατέρα, στο πρόσωπο του Πατέρα που αναφερθήκαμε, να δούμε έτσι με τη χάρη του Χριστού, μέσα από τη γέννηση, το χαρακτηριστικό της παντοδυναμίας, του Παντοκράτορα, του Παντοκράτερα Θεού. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε στη γέννηση, στο Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο και στο πρώτο εδάφιο, όταν κάνει την παρουσίασή του ο Θεός τον Αβραάμ, λέει λοιπόν: «Και ότε ή το Αβραάμ 99 ετών, εφάνει ο Κύριος εις τον Αβραάμ και είπε προς αυτόν: Εγώ είμαι Θεός ο Παντοκράτορ, περιπάτη ενώπιό μου και σωτέλειος». Θεός ο Παντοκράτορ. Και βλέπουμε ότι το χαρακτηριστικό αυτό του Παντοκράτορα το έχει και σε άλλα στοιχεία μέσα, σε άλλα σημεία μέσα στη γραφή. Το βλέπουμε στην Αποκάλυψη, ότι ο Θεός είναι Παντοκράτορας. Το βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη σε άλλα σημεία, ότι είναι Παντοκράτορα ο Θεός. Κρατάει δηλαδή τα πάντα στα χέρια του. Ακόμη βέβαια αναφέρει, σαν όταν ρώτησαν τον κύριό μας ένας γραμματεύς, ποια είναι η πρώτη πασόν των εντολών, στρέφει το βλέμμα του Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στο Δευτερονόμιο, στην Παλαιά Διαθήκη, λέγοντας: «Άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος». Είναι Παντοκράτορ, αλλά είναι και Κυρίαρχος των πάντων. Είναι Πατέρας, Παντοκράτορ, Κυρίαρχος των πάντων. Εξ αυτού προέρχονται, μάλιστα λέει και κάτι στην επιστολή προς Εφεσίους, αν θυμάμαι καλά, καλό είναι να το βρούμε, ότι εις Κύριος μια πίστης εν βάπτισμα, εις Θεός και Πατήρ πάντων, ο όν επί πάντων και δια πάντων και εν πάση ημίν. Ένας Θεός και Πατέρας όλων, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ένας Θεός Πατέρας όλων, ο όν επί πάντων, ο οποίος βρίσκεται και κυριαρχεί επί πάντων και δια πάντων και ενεργεί μέσα από όλα, από όσα υπάρχουν στα ορατά και στα όρατα, και εν πάση ημίν και μέσα σε όλους εμάς. Είναι πραγματικά ένας άπειρος που είναι ο μόνος που μπορεί να πει: «Εγώ είμαι το Α και το Ω. Εγώ είμαι η αρχή και το τέλος. Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος». Ο Πατέρας Θεός λοιπόν, το πρόσωπο του Θεού, το οποίο έχει ένα έργο, και το έργο του Θεού είναι συγκεκριμένο: να φανερώσει στους ανθρώπους τον Υιό του το μονογενή, να αποκαλύψει στους ανθρώπους τον Ιησού Χριστόν. Δηλαδή ο Πατέρας είναι αυτός που, όπως λέει η Γραφή, «σε αγάπησα με αγάπηση αιώνια, σε ήλκησα με έλεος», και επιμένει ο Ιησούς Χριστός συμπληρώνοντας: «ουδείς δύναται να με γνωρίσει αν σε αυτόν δεν αποκαλύψει ο Πατέρας». Κανείς δεν έρχεται σε μένα εάν δεν τον οδηγήσει ο Πατέρας Θεός σε μένα. Δηλαδή το έργο του Θεού, και επισερχόμεθα πια στη σωτηρία του ανθρώπου, στο προαιώνιο ευλογημένο σχέδιο, όπως είπες Χρήστο, ότι ο Θεός όταν δημιουργούσε είχε από την αρχή μέχρι το τέλος το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Εδώ πρέπει να τονίσουμε, νομίζω, ότι στον Θεό δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Γιατί στο Θεό τα πάντα είναι ένα αιώνιο παρόν.
Άρα όταν είπε «ας κάμουμεν άνθρωπον κατ' εικόνα και ομοίωση ημών», ήξερε ότι αυτός ο άνθρωπος θα πέσει, θα πλανηθεί από τον διάβολο, θα αποστατήσει, θα δημιουργηθεί το κράτος του Ισραήλ, θα βγει ο λόγος του Θεού, η πρώτη αποκάλυψη του Θεού πάνω στους ανθρώπους, επάνω στο όρος Σινά, μέσα στο Μωυσή. Θα αποστατήσει ο λαός Ισραήλ, θα εκπέσει, θα ξεφύγει και τότε θα έρθει στο πλήρωμα του χρόνου το προσδιορισμένο ακριβώς από το Θεό ο Ιησούς Χριστός για τη σωτηρία των ανθρώπων. Θα δημιουργηθεί η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Όλα αυτά ήταν μέσα στο σχέδιο του Θεού. Θα δημιουργηθεί η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Θα τελειώσει επί της γης η Εκκλησία του Ιησού Χριστού με την αρπαγή της Εκκλησίας. Θα έρθει η περίοδος του Αντιχρίστου όπου θα βασιλεύσει το σκοτάδι πάνω στη γη. Θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία. Θα έρθει η χιλιετής βασιλεία. Θα έρθει η τελική κρίση και τότε τα πάντα εν πάση θα γίνουν ο Θεός όπως είπε ο Θεός και όπως είχε προσδιορίσει ο Θεός από την αρχή. Και εμείς, ποιοι εμείς, με τη χάρη του Χριστού, είσαι σωσμένοι από τον Ιησού Χριστό, θα βασιλεύουμε μαζί του στους αιώνες των αιώνων και όπως είπε και ο Απόστολος Ιωάννης, δεν εξεύρωμεν τι θέλωμεν είστε, αλλά είναι εξεύρωμεν ότι θέλωμεν είστε όμοι με Αυτόν. Αμήν. Έτσι λοιπόν ο Πατέρας έβαλε σε εφαρμογή ένα σχέδιο. Γι' αυτό και όλη η Γραφή δεν είναι παρά το εν εξελίξη σχέδιο του Θεού. Και αυτό μας βοηθά και μας στη μικρή ζωή μας και μας παρηγορεί. Γιατί? Γιατί μόλις έπεσε ο άνθρωπος, ήρθε ο Πατέρας και τους παρηγόρησε και είπε «Θα έρθει το σπέρμα της γυναικός κάποια μέρα και θα συντρίψει τον όφη». Δεν είπε το σπέρμα της γυναικός, αν θα είναι άντρας, αν θα είναι γυναίκα, πότε θα έρθει, πώς θα έρθει. Μετά από χρόνια έδωσε μία δεύτερη πληροφορία. Θα είναι ο Σιλό που θα προέλθει από τη φυλή του Ιούδα. Μετά από πολλά χρόνια έδωσε μία τρίτη πληροφορία. Και πραγματικά αυτό βλέπουμε ότι σιγά σιγά αποκάλυπτε αυτό το φοβερό γεγονός. Μέχρι που ήρθε ο Δανιήλ και προσδιόρισε και χρονολογικά τον ερχομό του Μεσσία, αλλά αυτό βλέπετε δεν έγινε σε μία μέρα ούτε σε μία περίοδο και μπήκε το φοβερό σχέδιο εν εξελίξη, δηλαδή ο ερχομός του Υιού του Θεού, η ενσάρκωση του Θεού επί της γης, και μάλιστα γράφει ο Ιγνάτιος σε Αντιοχία ότι τα σύμπαντα έμειναν σιωπηλά γιατί μελετώνταν το τέλος του θανάτου. Ο ερχομός του Χριστού εις τη γη και η Ανάστασή Του είναι η αρχή, το τέλος του θανάτου, που σε όλη μας τη ζωή και σε όλους τους ανθρώπους αυτό είναι το τελικό σημείο και ο τελικός παρανομαστής. Γι' αυτό φοβεράμε ένα σχέδιο το οποίο προσπαθούμε εμείς με το μικρό μυαλό μας και με τη μικρή μας δυνατότητα να ακουμπήσουμε την κυβωτό του Κυρίου που είναι η αποκάλυψη των γραφών σχετικά με αυτό το σχέδιο. Γι' αυτό είμαστε μαθητές και θα πεθάνουμε μαθητές, γιατί εισερχόμαστε σε ένα μυστήριο και ανοιχνεύουμε σιγά σιγά και η καρδιά μας χαίρεται το φοβερό σχέδιο το οποίο έκανε ο Πατέρας διά του Ιησού Χριστού ένα Αγίο Πνεύματι για μας τους ανθρώπους. Το κύριο λοιπόν πρόσωπο του Θεού στο σχέδιό του είναι ο Υιός του Μονογενής. Είναι ο Ιησούς Χριστός που αποτελεί και το λίθο προσκόμματος, την πέτρα σκανδάλου, αποτελεί ένα σημείο αντιλεγόμενο το οποίο θα έρθει στόσιν και εις ανάστασιν πολλών, όπως μας αποκαλύπτει η Αγία Γραφή. Μάλιστα λέγει η Γραφή, κάπου το λέει, θέλεις να το διαβάσεις? Για το πρόσκομα έτσι. Θα ήθελα να διαβάσουμε από την επιστολή του Πέτρου την πρώτη, έτσι, από το δεύτερο κεφάλαιο και από το 6 εδάφιο. Διαβάζω από το 6: «Δια τούτο και περιέχεται εν τη γραφή, δου θέτω εν σιών λίθο ακρογωνιαίο, εκλεκτών έντιμο, και ο πιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατεσχυνθεί. Εις εσάς λοιπόν τους πιστεύοντας είναι η τιμή, εις δε τους απειθούντας, ο λίθος των οποίων απεδοκίμασαν οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας, και λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου, ήτινες προσκόπτους εις τον λόγο, όντες απειθείς, εις το οποίο και ήσαν προσδιορισμένοι». Βλέπουμε εδώ δηλαδή αυτά τα τρία εδάφια που πολύ ωραία από την Παλαιά Διαθήκη το Πνεύμα το Άγιο μέσα τον Απόστολο Πέτρο παίρνει για να μας δείξει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, το οποίο είναι μοναδικό, αιώνιο και είναι και το μέγα αποσεσιοποιημένο μυστήριο προκαταβολής κόσμου,
κρυμμένο από το Θεό και απεκαλύφθη στις ημέρες μας από τον ίδιο το Θεό δια Πνεύματος Αγίου. Μάλιστα στην πρώτη επιστολή προς Εβραίου, στην επιστολή προς Εβραίους του Αποστόλου Παύλου γράφει ο Θεός: «Ο Θεός ελάλησε το πάλε προς τους πατέρας ημών δια των προφητών πολλάκης και πρόλη τρόπος και εν τεσεσκάτες ταύτες ημέρες ελάλησε προς εμάς δια του Υιού». Δηλαδή με το γιο του το μονογενή ο πατέρας αποφάσισε να λαλήσει στους ανθρώπους, να μιλήσει στους ανθρώπους, να εκφράσει δηλαδή μυστήρια και κρυμμένα προκαταβολής κόσμου, τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, τη νέα διδαχή, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που σώζει τον άνθρωπο, αλλά ταυτόχρονα τον απέστειλε κιόλας να εχμαλωτήσει τον ισχυρό που είχε δικαίως εχμαλωτήσει όλους τους ανθρώπους, τον διάβολο, να δέσει τον ισχυρό ώστε να ελευθερωθούν οι δικαίως εχμαλωτιστέντες άνθρωποι. Ήρθε δηλαδή να σώσει ο Θεός τον άνθρωπο δια του Ιησού Χριστού. Και η σωτηρία αυτή είναι το μέγα έργο του Θεού σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας. Η σωτηρία του ανθρώπου. Δηλαδή τι σημαίνει η σωτηρία του ανθρώπου. Όταν είπε ο Θεός και όταν γράφηκε στη γραφή «Εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη», σημαίνει ότι πριν από τη γη επίησε ο Θεός το δικό του το περιβάλλον, το πνευματικό του περιβάλλον, τον ουρανό. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός δε μας αναποκαλύπτει στο 14ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, λέει «Ας μην ταράτετε η καρδιά σας και ας μην δειλιά εις τον Θεό πιστεύετε και εις εμέ πιστεύετε». Και συνεχίζει «Εν τη οικία του Πατρός μου είναι πολλά οικήματα». Άρα δηλαδή όταν έφτιαξε ο Θεός τον ουρανό δημιούργησε εκείνη την περίοδο πολλά οικήματα, τα οποία σήμερα είναι άδεια. Αλλά δεν τα έφτιαξα για να μείνουν άδεια. Συνεχίζει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. «Εάν δεν είχε δημιουργήσει ο Πατέρας μου, θα σας έλεγα, υπάγω εγώ να σας ετοιμάσω τόπο. Και αφού υπάγω να σας ετοιμάσω τόπο, παλινέρχομαι για να σας παραλάβω κοντά μου, για να είστε κι εσείς όπου είμαι κι εγώ». Πού? Στον ουρανό. Άρα το σχέδιο του Θεού ήταν απ' αρχής να γεμίσει ο ουρανός με παιδιά Θεού, με ανθρώπους που δέχονται, θα δεχτούν, δέχτηκαν τελικά τον Ιησού Χριστό. Γιατί μόνο όσοι εδέχθησαν τον Ιησού Χριστό, εις αυτούς ο Θεός έδωκε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Τέκνα Θεού και κληρονόμοι Θεού. Κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Ιησού Χριστού. Δηλαδή ο Ιησούς Χριστός θα κληρονομήσει τα πάντα, αλλά μαζί με την Εκκλησία Του, μαζί με τα αδέλφια Του, μαζί με αυτούς που έσωσε με τον θάνατό Του πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά και με την Ανάστασή Του εκ της δικαιοσύνης του Θεού. Θα πρέπει λοιπόν ίσως σε αυτή τη στιγμή να δούμε λίγο πώς φανερώνει ο Λόγος του Θεού το πρόσωπο που λέγεται Ιησούς Χριστός και είναι το απάβγασμα της δόξης του Θεού και ο χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού. Το απάβγασμα της δόξης σημαίνει ότι το πιο ένδοξο έχει να φανερώσει ο Θεός στην ύπαρξή του. Χαρακτήρ της υποστάσεως, εάν θεωρήσουμε τη λέξη υπόστασης ότι σημαίνει ύπαρξης, τότε σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός είναι τρισυπόστατος, γιατί μιλάμε για τρεις θεούς, αλλά είναι μία υπόσταση, μία ύπαρξη με πολλά πρόσωπα και χαρακτήρα. Αν θέλουμε να γνωρίσουμε το χαρακτήρα της υποστάσεως του Θεού, αρκεί να δούμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και είπε στο Φίλιππο όταν τον ρώτησε «Πού είναι ο Πατέρας», είπε «Τόσο καιρό είμαι μαζί σου, δεν με γνώρισες Φίλιππε». Εννοώντας ότι είναι ο χαρακτήρας της υποστάσεως του Θεού και μέσα από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού εμείς βλέπουμε το πρόσωπο το θεϊκό του Πατέρα. Έτσι λοιπόν Χρήστο και Γιώργο, το πρώτο χαρακτηριστικό που έχει ο Χριστός είναι Υιός Θεού, λέγει λοιπόν στην προς Εβραίους επιστολή. «Διότι προς τίνα των αγγέλων είπε ποτέ Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε εγέννησα, και πάλι εγώ θέλω είστε εις αυτόν πατήρ και αυτός θέλει είστε εις εμέ Υιός.
όταν δε πάλιν εισαγάγει τον πρωτότοκον εις την οικουμένη, λέγει ας προσκυνήσουν εις αυτόν πάντες οι άγγελοι του Θεού. Και περί των αγγέλων λέγει, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Μιλάμε λοιπόν για έναν ιό και για μια συγκεκριμένη μέρα, και εδώ πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε γέννησα. Και ποια είναι αυτή την ημέρα, ποια είναι αυτή η ημέρα για την οποία μιλάει ο Θεός ότι Υιός μου είσαι εγώ σήμερον σε γέννησα. Είναι μια υποθετική, μια κάποια στους αιώνες. Ποιος θα μας το εξηγήσει? Ο μόνος που μπορεί να μας το εξηγήσει είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, γιατί ο Λόγος του Θεού εξηγείται μόνο από το Λόγο του Θεού. Αν πάμε λοιπόν στις πράξεις των Αποστόλων, στο ΙΓ κεφάλαιο, θα δούμε τον Απόστολο Παύλο δια Πνεύματος Αγίου να μας εξηγεί ποια είναι αυτή η συγκεκριμένη μέρα, λέγοντας στο 32 εδάφιο του ΙΓ του 13ου κεφαλαίου: «Και εμείς ευαγγελιζόμεθα προς εσάς την γενωμένη στους πατέρας επαγγελίαν, ότι ταύτην ο Θεός εξεπλήρωσεν εις ημάς τα τέκνα αυτών αναστήσας τον Ιησούν, όπως είναι γεγραμμένον και εν το ψαλμό το Δευτέρω, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε γέννησα». Η Ανάσταση λοιπόν του Ιησού Χριστού είναι η συγκεκριμένη ημέρα την οποία ο Θεός αποκαλεί «Υιός μου είσαι σήμερον σε γέννησα». Γιατί? Γιατί όπως λέει στους Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος, και πρέπει να το δούμε και αυτό είναι πολύ σημαντικό, στο πρώτο κεφάλαιο και τρία εδάφιο: «Περί του Υιού του Θεού, ο οποίος εγεννήθη εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκαν», και στο τέσσερα εδάφιο: «και απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει κατά το πνεύμα της αγιοσύνης, δια της εκ νεκρών Αναστάσεως Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών». Άρα λοιπόν η συγκεκριμένη μέρα όπου, αν και γεννήθηκε εξ σπέρματος Δαβίδ σαν άνθρωπος Χριστός Ιησούς ο Κύριος μας, απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει δια της Αναστάσεως αυτού. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα πρόσωπο το οποίο δεν έπαψε να είναι Θεός, εν μορφή Θεού υπάρχον δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσως με το Θεό, δεν έπαψε να είναι Θεός, διατηρώντας την θεϊκή του υπόσταση έγινε σάρκα, ο Λόγος του Θεού έγινε σάρκα και περιεπάτησε μεταξύ των ανθρώπων πλήρης πνεύματος και αληθείας, αποκάλυψε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, δίδαξε και συνέτριψε τον διάβολο πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και απεδείχθη δια της Αναστάσεως εν δυνάμει Υιός Θεού, πρωτότοκος Θεός, ιστάμενος στα δεξιά του Θεού, μεσητεύων, προσευχόμενος υπερημών για πάντοτε, μέχρι να γίνει η ολοκλήρωση του σχεδίου του Θεού, η σωτηρία των ανθρώπων. Αυτός λοιπόν είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, για τον οποίο μάλιστα, για να ολοκληρώσω αυτή την έννοια, ο Ιωάννης γράφει στο τρίτο του κεφάλαιο, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο εννοώ, τρίτο κεφάλαιο 13 εδάφιο: «Και ουδείς ανέβει εις τον ουρανόν», για τον Χριστό μιλάει, «ημί ο καταβάς εκ του ουρανού, ο Υιός του ανθρώπου», όπως το διαβάσαμε στους προς Ρωμαίους, «ως της εγεννήθη εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα, ο Υιός του ανθρώπου, ο μόνεν το ουρανό», που δεν έπαψε ποτέ να υπάρχει στον ουρανό σαν Λόγος του Θεού. Είναι το μοναδικό πρόσωπο που μπορεί να είναι και ο μοναδικός μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, γιατί ως άνθρωπος μπορεί να πλησιάσει τον κάθε άνθρωπο και να του φανερώσει την ύπαρξη αλλά και το θέλημα του Θεού, και ως Θεός μπορεί να πλησιάσει το Θεό και να φέρει σε επαφή τον αμαρτωλό και αδύναμο άνθρωπο με τον Άγιο και Παντοδύναμο Θεό. Αυτό θα πει μεσίτης. Ένας μοναδικός και δεν υπάρχει άλλος. Και δεν χρειαζόμαστε άλλον για τη σωτηρία. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέγει: «Ουδείς έρχεται προς εμέ εάν αυτόν δεν ελκύσει ο Πατέρας, αλλά και κανένας δεν πηγαίνει στον Πατέρα μου παρά μόνο δι' εμού, μέσω εμού». Είναι λοιπόν ένα συγκεκριμένο θαυμαστό πρόσωπο, το οποίο είναι Υιός Θεού, το οποίο είναι Υιός Θεού και Υιός ανθρώπου,
με την Ανάστασή Του απεδείχθη ως Θεού, ο Υιός ανθρώπου απεδείχθη ως Θεού εν δυνάμει, δεν έπαψε να είναι όμως Θεός. Γι' αυτό και στην προς Εβραίους επιστολή το 8 εδάφιο τι λέγει: περί δε του Υιού ο θρόνος σου ο Θεέ είναι στον αιώνα του αιώνος, σκύπτρον ευθύτητος είναι το σκύπτρον της βασιλείας σου, η γάπη σας δικαιοσύνη, εμίση σας ανομία, δια τούτο σε έχρισε ο Θεός σου, μέλλον αγαλιάσεως σε υπέρ των μετόχων σου. Και εσύ καταρχάς Κύριε, ακούτε τι λέει για τον Ιησού Χριστό, και εσύ καταρχάς Κύριε τη γη θεμελίω σας και έργο των χειρών σου είναι οι ουρανοί. Αυτοί θα απολεστούνε, εσύ διαμένεις. Και πάντες ως ημάτιο θέλουσι παλαιωθεί. Και ως περιένδυμα θέλει στη λήξη αυτούς και θέλουσι να αλλαχθεί. Συ όμως ο Υιός του Θεού είσαι ο Αυτός και τα έτη σου δεν θέλουσι εκλείψει. Μιλάμε λοιπόν για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο που είναι Θεός, ο Λόγος του Θεού, που είναι ο Υιός του ανθρώπου, γεννηθείς εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου, και ο Υιός του Θεού εν δυνάμει αποκεκαλυμμένος δια της Αναστάσεως, που στέκεται ως άνθρωπος Χριστός Ιησούς Ανεστημένος στα δεξιά του Πατρός και προσεύχεται και μεσιτεύει υπέρ ημών. Γιώργο, είναι πολύ σημαντικό αυτό που μόλις είπες για ότι ο Υιός είναι Θεός, και θα ήθελα έτσι να δούμε και άλλα εδάφια για να μείνουμε σε αυτό λιγάκι. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στην αρχή του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, στο πρώτο κεφάλαιο, είναι σαφές ότι γίνεται η αναφορά για τον Ιησού Χριστό και λόγο του Θεού. Διαβάζω: «Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό, και Θεός ήτο ο Λόγος». Είναι σαφές νομίζω, και συνεχίζει βέβαια ο Ευαγγελιστής: «Ούτως ήτο εν αρχή παρά το Θεό, πάντα δι' αυτού έγιναν και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν το οποίο έγινε. Εν αυτό ήτο ζωή και ζωή ήτο το φως των ανθρώπων και το φως εν τη σκοτία φέγγει και η σκοτία δεν κατέλαβε αυτόν». Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ενσαρκωμένος λόγος του Θεού, είναι ο ίδιος ο Θεός. Και θα ήθελα και να διαβάσουμε και στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, στο τέλος, στο 5ο κεφάλαιο και στο 20 εδάφιο, την πρώτη επιστολή του Ιωάννη, 5ο κεφάλαιο, 20 εδάφιο, αναφέρει ο Απόστολος: «Εξεύρωμεν δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε και έδωκε σημάς νόηση, δια να γνωρίζομαι τον αληθινόν. Και είμεθα εν το αληθινό, εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστό. Ούτως είναι ο αληθινός Θεός, η ζωή αιώνιος». Ζωή αιώνιος. Αμήν. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, εκτός από Υιός ανθρώπου, Υιός Θεού, Θεός Δημιουργός, είναι ότι δεν είναι άγγελος. Γιατί υπάρχουν κάποιες διδασκαλίες που τον φέρουν σαν άγγελο ή σαν πλάσμα ή σαν δημιούργημα του Θεού. Λέγει λοιπόν ο Λόγος του Θεού: «Προς τίνα των αγγέλων είπε ποτέ κάθο εκ δεξιών μου έως σου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιων των ποδών σου». Δεν είναι οι άγγελοι πάντες λειτουργικά πνεύματα εις επιρρησίαν αποσταλόμενα δια τους μέλλοντας να κληρονομήσουμε τη σωτηρία που δίνει ο Χριστός. Άρα λοιπόν αποκλείει ο Λόγος του Θεού την πιθανότητα την ελάχιστη ο Ιησούς Χριστός να είναι άγγελος, έστω και ο πρώτος στην τάξη. Και ούτε και δημιούργημα είναι δυνατόν να θεωρήσουμε του Θεού ότι είναι ο Ιησούς Χριστός, αφού Αυτός δημιούργησε τα πάντα και εκ του Θεού εξήλθε. Είναι λοιπόν ακριβώς όπως το είπαμε στην αρχή, ο ένας, ο αιώνιος, ο άπειρος, ο μοναδικός Θεός, ο τριαδικός Θεός, Πατέρας, με πρόσωπα που αποκαλύπτει στους ανθρώπους Πατέρας, Υιός και Πνεύμα Άγιο. Βεβαίως τώρα πρέπει να τονίσουμε λιγάκι περισσότερο, γιατί μας το φανερώνει η Γραφή, και την ανθρώπινη καθαρή υπόσταση του Ιησού Χριστού. Διαβάζω λοιπόν από την επιστολή πάλι του Αποστόλου Παύλου προς τους Εβραίους. Είναι μια επιστολή που αποστέλλεται σε ανθρώπους που ξέρουν το Λόγο του Θεού, τον νόμο του Θεού, τον νόμο του Μωυσή, αλλά και την ιστορία του θελήματος του Θεού στην ανθρωπότητα. Γράφει λοιπόν στο δεύτερο κεφάλαιο και πέντε εδάφιο. «Διότι δεν υπέταξεν εις αγγέλους την οικουμένη την μέλουσα περί της οποίας λαλούμεν, εμαρτύρησε δε της εν την ημέρη δια Πνεύματος Αγίου λέγον, τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν, ή ο Υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν, έκαμε σε αυτόν τον Ιησού Χριστόν, ο λίγον τι κατώτερον των αγγέλων, και με δόξα και τιμή εστεφάνωσε σε αυτόν,
και κατέστησες αυτόν επί τα έργα των χειρών σου, πάντα υπέταξες υποκάτω των ποδών αυτού, διότι υποτάξας εις αυτόν τα πάντα, δεν αφήκε ουδέναν υπόταχθον εις αυτόν. Τώρα όμως δεν βλέπουμε έτσι τα πάντα υποτεταγμένα εις αυτόν. Και προσέξτε, τον δέο λίγον τι παρά τους αγγέλους ηλατωμένων ήσουν, βλέπομεν δια το πάθημα του θανάτου με δόξα και τιμή στεφανωμένο δια να γευθεί θάνατον υπερπατός ανθρώπου δια της χάριτος του Θεού, διότι έπρεπε εις αυτόν τον ήσουν, δια τον οποίον είναι τα πάντα, κληρονόμος πάντων, και δια του οποίου έγιναν τα πάντα, δημιουργός πάντων, φέρον εις την δόξαν πολλούσιους, σωτήρας των ανθρώπων, να κάνει τέλειον των αρχηγών της σωτηρίας αυτών των Ιησού Χριστών, πως δια των παθημάτων, δια της σταύρωσης, δια της ταφής και εν τέλει δια της Ανάστασης. Αλλά για να ολοκληρώσω και να μην συνεχίσω άλλο εγώ, θα ήθελα να αναφέρω και το επόμενο πρόσωπο, χαρακτήρα αν θέλετε, του Ιησού Χριστού, που αναφέρεται στο 11 εδάφιο πάλι του δευτέρου κεφαλαίου της επιστολής προς Εβραίους, επειδή και ο Αγιάζων και οι Αγιαζόμενοι και ο Ιησούς Χριστός και οι σωσμένοι εξ αυτού εξενός είναι πάντες, δια την οποία δεν επαιτίαν δεν επεσχύνεται ο Ιησούς Χριστός να ονομάζει αυτούς αδελφούς τους, του λέγον θέλω απαγγείλει το όνομά σου, λέγει ο Ιησούς Χριστός, προς τους αδελφούς μου, τους εζωσμένους, εν μέσω εκκλησίας θέλω σε υμνήσει. Και πάλι λέγει, εγώ θέλω έχει την πεποίθησή μου επ' αυτών, και πάλι ιδού εγώ και τα παιδεία τα οποία μη έδωκε ο Θεός. Μας αποκαλεί λοιπόν ο Κύριος μας, ο Σωτήρας μας, ο Δημιουργός, ο αληθινός Θεός, ο Λόγος του Θεού, εμάς τους εσωσμένους που δεχθήκαμε τον Ιησού Χριστό και εκ τούτου γίναμε παιδιά του Θεού, μας αποκαλεί αδελφούς του. Και είναι θαυμαστό, γιατί περαιτέρω μας αποκαλεί και φίλους του. Αυτός λοιπόν είναι το σημείο το αντιλεγόμενο, είναι η πέτρα του σκανδάλου, ο λίθος του προσκόμματος, στον οποίον όποιος στρέψει το βλέμμα του και επικαλεστεί το όνομά του, θα σωθεί. Γιατί είναι αυτός ο οποίος, όπως μας αποκαλύπτει και στην επιστολή προς Φιλιππησίους ο Απόστολος Παύλος, ως της εν μορφή Θεού υπάρχον, καμία σχέση με δημιούργημα του Θεού, υπήρχε πάντοτε με μορφή Θεού. Δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, αλλά εαυτόν εκένωσε, λαβοδούλου μορφή, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Και γι' αυτό το λόγο, για ποιο λόγο, για την υπακοή του, για την ταπείνωσή του, για την υποταγή του στο θέλημα του πατέρα του, ο Θεός υπερύψωσε αυτόν και χάρισε εις αυτόν όνομα το υπερπανόνομα, διανακλίνει εις το όνομα του Ιησού παν γόνι επ ουρανίων, επ γήων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Ναζωραίος, είναι Κύριος εις δόξα Θεού Πατρός. Μιλάμε λοιπόν για κάποιον ο οποίος δεν ήταν άνθρωπος, έγινε άνθρωπος, ήταν Θεός και έγινε άνθρωπος, πέθανε σαν άνθρωπος πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, νίκησε το διάβολο. Πώς? Γιατί πέθανε αναμάρτητος. Και δεν έχει καμία εξουσία ο διάβολος να σκοτώσει άνθρωπο αναμάρτητο. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Και εκεί ήταν η νίκη του Ιησού Χριστού, γιατί δεν βρέθηκε δόλος, δεν βρέθηκε αμαρτία. Αγεννήθηκε αναμάρτητος, πέθανε αναμάρτητος. Γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου και πέθανε αναμάρτητος. Άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο οποίος δεν έχασε τη θεότητά του ποτέ, αλλά και δεν τη χρησιμοποίησε τη θεότητά του στο μυστήριο της θυσίας του, στο μυστήριο του θανάτου του, ώστε να μπορούμε να πούμε εμείς ότι πέθανε για τις αμαρτίες μας. Και όποιος στρέφει το βλέμμα του στον Ανεστημένο Χριστό, πιστεύοντας και επικαλούμενος το όνομα του Κύριος, σώζεται. Και ο Πατέρας Θεός, όταν πήγε στον Άδη, δεν άφησε να διαφθαρεί το σώμα του,
πήγε στον Άδη για να κηρύξει και στους νεκρούς, στους νεκρούς ανθρώπους, στις ψυχές των ανθρώπων, και εκ των υστέρων τον ανέστησε την τρίτη μέρα, και δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εμείς όλοι βρίσκουμε, δια της πίστεως στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού βρισκόμεθα δίκαιοι στα μάτια του Θεού. Γιατί ουδής άνθρωπος είναι δίκαιος. Κανένας άνθρωπος δεν είναι αναμάρτητος. Αλλά δικαιούμεθα, δικαιωνόμαστε με την πίστη μας στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Και έτσι το όνομά μας είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής και έχουμε μακαρία ελπίδα, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, και τελειώνω: ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ως της κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησε ημάς εις ελπίδα ζώζα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτον, αμίαντον και αμάραντον, πεφυλαγμένη στους ουρανούς, δι' ημάς, οι οποίοι με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα, δια της πίστεως, η σωτηρία ετοίμη να αποκαλυφθεί εν το σχάτο καιρό. Τώρα λοιπόν και εμείς οι άνθρωποι είμαστε αναγεννημένοι από το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο, με την θυσία και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, σε μία ελπίδα ζώσα. Είμαστε οι Θεού, αν και δεν έχουμε φανερωθεί ακόμη και δεν έχουμε γνωριστεί σε όλη την οικουμένη σαν παιδιά του Θεού, αλλά περιμένουμε και εμείς την αναγνώρισή μας, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Ρωμαίους, ότι επελπίδικη αυτή η κτήση θέλει ελευθερωθεί από τις δουλείες της φθοράς και μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Διότι η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως προσμένει την φανέρωση των ιών του Θεού. Και εμείς, όπως ο Ιησούς Χριστός, ακολουθώντας το δικό του δρόμο, ζούμε τώρα αναγεννημένοι, αλλά δεν έχουμε φανερωθεί ακόμη εν δόξη ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Και πότε θα συμβεί αυτό? Καθώς η κτήση όλη συστενάζει και στην αγωνία, και όχι μόνο η κτήση, αλλά και εμείς που έχουμε την απαρχή του Πνεύματος του Αγίου και εμείς στενάζουμε νεαυτής, περιμένοντες την υιοθεσία μας, δηλαδή την απολύτρωση του σώματός μας, δηλαδή την Ανάστασή μας. Οπότε και εμείς θα αποδειχτούμε, θα φανερωθούμε εν δόξη η Υιή του Θεού του Ζώντος. Και στον ουρανό πια θα κατοικήσουμε ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, τα αδέρφια Του, οι σωσμένοι, οι αναγεννημένοι, οι βαφτισμένοι με Πνευμάγιο, που προσδοκούσαν και έλαβαν μέρος στην Ανάσταση των νεκρών. Αυτό είναι το μυστήριο, και στους Κολοσσαείς, στην επιστολή του προς Κολοσσαείς, ο Απόστολος Παύλος λέει κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ και συνήθως το διαβάζω, λέγοντας: ώστε να γνωρίσωσι το μυστήριο του Θεού και Πατρός και του Χριστού, εν το οποίο είναι και κρυμμένη πάντες η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Μέσα λοιπόν σε αυτό το μυστήριο του Θεού, Πατρός και του Χριστού, που Χριστός σημαίνει Μεσσίας και χρησμένος, υπάρχουν όλοι κρυμμένοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως, τους οποίους χρειάζεται ο άνθρωπος για να λάβει μέρος στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτά με συντομία μπορούμε να περιγράψουμε για τον Ιησού Χριστό. Αν με επιτρέπεις, Γιώργο, να τονίσουμε κάτι για τη σωτηρία που δίνει ο Ιησούς Χριστός. Στις Πράξεις των Αποστόλων έχει ένα μοναδικό εδάφιο στη γραφή, και αναφέρει στο 4ο κεφάλαιο στις Πράξεις των Αποστόλων και 12 εδάφιο, ότι δεν υπάρχει διουδενούς άλλου η σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό των ουρανών δεδομένων μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Η σωτηρία που ανέφερες πολύ ωραία προηγουμένως, του Ιησού Χριστός είναι σωτήρας, εδώ βλέπουμε ότι διουδενός άλλου υπάρχει σωτηρία. Ο μόνος σωτήρας είναι ο Ιησούς Χριστός. Επίσης, η μεσητεία του Ιησού Χριστού είναι πολύ σοβαρό. Αν δούμε στην πρώτη προς Τιμόθεο επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 5 εδάφιο, αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, διότι είναι εις Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ως της έδωκε αυτόν αντίλητρο υπερ πάντων, μαρτυρία γενωμένη ορισμένης καιρής. Αυτός έδωσε, αυτό το πρόσωπο, Ιησούς Χριστός, έδωσε τον εαυτό του αντίλητρο υπερ πάντων. Ο Θεός, ο οποίος έγινε, άνθρωπος. Και κάτι ακόμα για το ότι δεν είναι κτίσμα ο Χριστός. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι τον πλησιάζανε, λεπροί, παραλυτικοί, τον προσκυνούσανε.
Βλέπουμε την προσκύνηση, δηλαδή την οποία ο Χριστός ποτέ δεν αρνήθηκε. Και την αποδεχόταν. Και την αποδεχόταν. Ενώ αντίθετα στην Αποκάλυψη, αν κοιτάξουμε στο τέλος της Αποκάλυψης, όπου ο Ιωάννης μιλάει με τον Άγγελο που δεικνύει σε αυτόν όλα αυτά τα οποία γίνονται, στο ΚΒ κεφάλαιο της Αποκάλυψης και στο 8 εδάφιο, αναφέρει ο Απόστολος Ιωάννης: «Και εγώ Ιωάννης είμαι ο ειδών ταύτα και ακούσας, και ότε ήκουσα και είδων έπεσα να προσκυνήσω έμπροσθεν των ποδών του Αγγέλου, του δεικνύοντας σε με ταύτα». Δηλαδή πήγε ο Απόστολος να προσκυνήσει τον Άγγελο, ο οποίος σαφώς είναι και κτίσμα του Θεού. Και λέγει προς εμέ: «Πρόσεχε, μην κάμεις τούτο, διότι εγώ είμαι σύνδουλός σου και των αδελφών σου των προφητών και των φυλατώντων τους λόγους του βιβλίου τούτου, των Θεών προσκύνησον». Δηλαδή προσκύνηση μόνο στον Ιησού Χριστό, που είναι ο Θεός, γιατί μόνο σε εκείνον ανήκει και η προσκύνηση πατέρα, που είναι ο Θεός. Και το Πνεύμα του Άγιο. Και βέβαια όταν πήγε ο Πέτρος στο σπίτι του Κορνήλιου, ο Κορνήλιος μόλις τον είδε, έπεσε εις τους πόδας αυτού και τον προσεκίνησε. Και ο Πέτρος τον εσήκωσε αυτόν και του λέγει: «Σηκώθητη, και εγώ αυτός άνθρωπος είμαι, το Θεόν προσκύνησον». Η προσκύνηση ανήκει μόνο στο Θεό και ο Ιησούς Χριστός ποτέ δεν την αρνήθηκε, γιατί είναι ο αληθινός Θεός. Όμως θα θέλαμε γενικά για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αν έχεις αγαπητέ Χρήστο να μας πεις κάτι συγκεκριμένο ή ορισμένα πράγματα τα οποία αναφέρονται στην αρχαία Εκκλησία, στους Αποστολικούς Πατέρες και στους Μεταποστολικούς Πατέρες, για να βεβαιωθούμε ότι αυτά τα οποία διαβάζουμε, κρίνουμε και αν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό επεξηγούμε, είναι σωστό και δεν είναι μια άποψη δική μας, αλλά είναι η άποψη του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού και η συνισταμένη των απόψεων των Αποστολικών Πατέρων και των Μεταποστολικών Πατέρων. Για να είμαστε βέβαιοι δηλαδή ότι δεν πλανόμεθα, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι αναμφισβήτητα αληθής και δεν έχει σφάλμα, δεν έχει τίποτα μέσα, όπως και αναμφισβήτητα την ευθετία της ερμηνείας των γραφών, τη διατηρεί και το αποδεχόμαστε η αρχαία Εκκλησία των Αποστολικών και Μεταποστολικών Πατέρων, οι οποίοι ως λέγεται είναι απλανείς, δεν υπάρχει πλάνη σε αυτούς. Όχι, το αλάθητο δεν υπάρχει στους ανθρώπους, σε κανέναν άνθρωπο, ούτε και αυτό που λέγεται στον Πάπα. Αλάθητο υπάρχει μόνο στο Λόγο του Θεού. Όμως στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία αποδεχόμεθα, στην αρχαία Εκκλησία αποδεχόμεθα ότι υπήρχε η μη πλάνη. Αμήν. Είναι αλήθεια ότι το πρόσωπο του Κυρίου, όπως το αναφέραμε από την αρχή, δημιούργησε αναστάτωση. Η προφητεία η οποία είπε «θέλει είστε σημείο αντιλεγόμενων», πράγματι έγινε σημείο αντιλεγόμενων. Και έγινε σημείο αντιλεγόμενο και είναι φυσικό επόμενο ότι έγινε σημείο αντιλεγόμενο, γιατί το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός είναι θεάνθρωπος, από τον Πατέρα Του, τον Πατέρα Θεό είναι Θεός, και από την Παρθένο Μαρία άνθρωπος, αυτό είναι θεάνθρωπος, έγινε σημείο αντιλεγόμενων γιατί πρόκειται περί δόγματος. Είναι ακριβώς ο τίτλος της εκπομπής, το λέει κάθε φορά, το λέμε κάθε φορά, ότι περιήρχοντο οι Απόστολοι και έλεγαν επορεύοντο τα σπόλεις, διαβάζουμε στο 16 κεφάλαιο των Πράξεων, παρεδίδουν αυτής φυλάσσιν τα δόγματα, τα εγκεκριμένα υπό των Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων. Τι σημαίνει δόγματα, Χρήστο, κάθε? Θα πει αξίωμα. Να το πούμε στη φυσική. Μεταξύ δύο σημείων διέρχεται μόνο μία ευθεία. Όχι πολλές ευθείες. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να έρχονται και άπειρες ευθείες. Αλλά εσύ για να μπορείς να κάνεις γεωμετρία πρέπει να δεχθείς το αξίωμα ότι μεταξύ των δύο σημείων διέρχεται μόνο μία ευθεία. Έτσι λοιπόν στη φυσική χρησιμοποιούμε αξιώματα. Στη θεολογία? Στην θεολογία το αξίωμα λέγεται δόγμα. Και ακριβώς επειδή αυτό το δόγμα, εάν το απορρίψει κάποιος, δόγμα είναι κάτι που δεν εξηγείται, είναι αξίωμα. Ή το δέχεσαι ή δεν το δέχεσαι. Ναι, ή το πιστεύεις ή δεν το πιστεύεις. Ακριβώς εδώ αρχίζει το επικίνδυνο, γι' αυτό και ο Παύλος, ο Απόστολος Παύλος, στην προς Κορινθίους θέτει το δάχτυλο στο θέμα του δόγματος και γράφει στο πρώτο κεφάλαιο και στο 22 χωρίο: «Επειδή και οι Ιουδαίοι σημείων ετούσι και οι Έλληνες σοφία ζητούσι, ημείς δε κηρύττομεν Χριστόν εσταυρωμένον». Αυτό είναι το δόγμα. «Εις μεν τους Ιουδαίους σκάνδαλο, εις δε τους Έλληνες μορία, εις αυτούς όμως τους προσκεκλημένους Ιουδαίους και Έλληνες Χριστόν Θεού δύναμη και Θεού σοφία».
Μα δηλαδή πρέπει να αποδεχθώ, έλεγε ο Ρωμαίος πολίτης του 100 μετά Χριστόν, ότι πριν από 70 χρόνια καταδικάστηκε ένας εις θάνατον, ένας ραβίνος Εβραίος, και αν δεν δεχθώ εγώ τον θάνατο του ραβίνου αυτού Εβραίου, δεν θα σωθώ. Αυτό είναι το δόγμα. Αν δεν πιστέψω την Ανάσταση του ραβίνου, αυτό, αυτό είναι το δόγμα. Μάλιστα. Και έρχεται και λέει ότι το μεγαλύτερο αποδεικτικό σημείο, αυτό χρησιμοποιεί σε επιχείρημα, ζητούν σημείο, μάλιστα, ζητούν σοφία, μάλιστα, το μεγαλύτερο αποδεικτικό σημείο είναι αυτός ο ίδιος. Ποια απόδειξη άλλη ζητείτε? Γι' αυτό λέει Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Ο ίδιος είναι η απόδειξη, τα έργα του, τα λόγια του και η συμπεριφορά του. Δεν χρειάζεται άλλο αποδεικτικό σημείο. Και οι ενέργειες που κάνεις στον άνθρωπο το. Και από εκεί πέρα το ότι είναι αναισθημένος και ζει σήμερα και μπορεί να σε ακούσει. Αυτό είναι το αποδεικτικό σημείο. Γι' αυτό αυτό λέγεται δόγμα, αξίωμα. Ή το δέχεσαι ή δεν το δέχεσαι. Δηλαδή πας σε έναν γιατρό και λες, πριν με εξετάσετε σας παρακαλώ πολύ, θέλω να δω το ιατρικό σας δίπλωμα. Θα σε πετάξει έξω. Κανείς γιατρός δεν πρόκειται να δεχθεί μια τέτοια προσβολή. Πρέπει λοιπόν να δεχθείς τον Χριστό και να πεις, Κύριε, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν το πιστεύω, δεν το μπορώ να το ερμηνεύσω. Σε παρακαλώ όμως, πλησίασέ με, αποκαλύψου με, βοήθησέ με. Γιατί όντως είναι δόγμα. Είναι δύσκολο άλλος να το αποδεκτεί. Γι' αυτό είπε ότι είναι σκάνδαλο, εμπόδιο δηλαδή. Πέτρα σκανδάλου και ρίχνω. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία απαρχής αντιμετώπισε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή το πώς ο Χριστός είναι ένας άνθρωπος και το πώς ταυτόχρονα είναι ο Υιός του Θεού. Γι' αυτό και βλέπουμε στις γραφές άλλες φορές να προσεύχονται στον Πατέρα, όπως το κάνουμε και εμείς σήμερα, διά του Ιησού Χριστού, αλλά άλλες φορές να προσεύχονται κατευθείαν στον Ιησού Χριστό. Χωρίς... Και σου λέει πώς γίνεται και τα δύο. Γιατί ακριβώς απευθυνόμενοι στον Πατέρα διά του Ιησού Χριστού, χρησιμοποιούμε τον άνθρωπο Χριστό, τον Μεσίτη. Απευθυνόμενοι στο Κύριε Ιησού, δέξε το πνεύμα, απευθυνόμαστε κατευθείαν στον Υιό του Θεού. Γι' αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Η Εκκλησία επαρχής λοιπόν κράτησε αυτό το διαχωρισμό, ο οποίος πάλι το εξηγούμε είναι δόγμα, γι' αυτό λέει το μυστήριο της ευσεβίας είναι μεγάλο, δεν μπορεί να αναλυθεί, αλλά ξεκάθαρα οριοθέτησε τον Υιό της Παρθένου και τον Λόγο του Θεού. Χριστό μου, να κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ, να σε διακόψω γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία συζητάμε. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα για να ξεκουραστούν και οι φίλοι μας, οι τηλεθεατές, και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. Σε πόλη μακρινή στις γης κάποια γωνιά είναι ένα απλό ελπίδας βλέμμα σε εκείνον που αγαπά. Ο ουρανός δεν βρίσκεται στα σύννεφα ψηλά, δεν είναι ούτε όνειρο που ήρθε μια βράδια. Είναι ένα βλέμμα κατανόηση σε εκείνον που πονά. Ο ουρανός είναι ένας τόπος, βρίσκεται μες στην καρδιά, μέσα στην καρδιά που ξέρει να αγαπά. Να δεις τον ουρανό, κοίτα ένα παιδί, πόσο απλά και όμορφα ζει κάθε μια στιγμή. Σε μας ανάμιση θα μείνουν τα χρόνια της χαράς. Ο ουρανός είναι ένας τόπος, βρίσκεται μες στην καρδιά, μέσα
μέσα στην καρδιά μου ξέρει να αγαπά. Σοφή με ταπεινή καρδιά. Ποτέ δεν θα δείτε τον Θεό. Ποτέ δεν θα δείτε τον Θεό. Δεν βρίσκεται στα αστέρια μακριά. Φίλες, και πάλι μαζί, ύστερα από αυτό το μικρό και όμορφο διάλειμμα, να συνεχίσουμε με το θέμα μας, η θεότητα, η ύπαρξης, η υπόσταση του αληθινού, μοναδικού, τριαδικού Θεού. Και μάλιστα έχουμε φτάσει στο σημείο που ο Χρήστος θα μας αναφέρει, Θεού θέλοντος, τι η αρχαία Εκκλησία αναφέρει για την τριαδικότητα του Θεού, αν αναφέρει κάτι, ιδιαίτερα δε για την ύπαρξη του μοναδικού αυτού προσώπου, Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Η Αρχαία Εκκλησία διατήρησε αυτό το δόγμα, όπως είπαμε, γιατί είναι δόγμα, επειδή ακριβώς είναι αξίωμα και δεν μπορεί να ερμηνευθεί ούτε να κατανοηθεί πλήρως. Να αποδειχθεί κιόλας. Και να αποδειχθεί, βέβαια, γι' αυτό λέει το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα, απλώς το σεβόμαστε, ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν ο ενσαρκωθής Θεός και ταυτόχρονα ο Υιός της Παρθένου Μαρία, ο οποίος πέθανε πάνω στο Σταυρό για μας. Ήταν φοβερή αυτή η αποκάλυψη. Μάλιστα, όπως είπε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι οι Ιουδαίοι είχαν ακούσει για ένα Θεό που κατέβηκε στην κορυφή των ωραίων και έτρεμαν τα πάντα και έντρομοι γενόμενοι είπαν «Δεν θέλουμε να ξαναεμφανιστεί». Όταν κατέβηκε στο Σινά, είναι γραμμένο αυτό στην προς Εβραίους. Τώρα είδαμε τον Θεό, λέει, που έγινε άνθρωπος και ανέβηκε σε ένα γαϊδούρι και περπάτησε μαζί με τους ανθρώπους και συγκλονίστηκαν τα σύμπαντα. Γιατί δεν είχαν γνωρίσει τι ευγενική, τι μοναδική, τι λεπτή ύπαρξη είναι αυτός ο Θεός. Γι' αυτό η αποκάλυψη του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού ήταν συγκλονιστική. Έκατσε και περίθαλψε τον καθέναν. Συνέχισε λοιπόν η Εκκλησία να κρατάει ακριβώς αυτή την σωστή γραμμή και τη σωστή απόσταση και να αποκαλεί αίρεση τον όποιον τολμούσε να πει ότι ο Υιός του Θεού είναι ένα κτίσμα ή ένας των αγγέλων ή οτιδήποτε ο οποίος ενσαρκώθηκε, ή να πει ότι είναι μόνο άνθρωπος. Ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ήταν ατρέπτος, χωρίς δηλαδή να αλλοιώνεται, και Λόγος
του Θεού και άνθρωπος. Και αυτό το βλέπουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Παράδειγμα, είπε «Πού εβάλατε αυτόν» ρωτώντας και οδήγησαν αυτόν εις τον πλημμύο για τον Λάζαρο. Ενώ σε άλλη περίπτωση που ήδη έγραφε λέει ότι ο Κύριος γνώριζε τα πάντα, γιατί ήταν τα κρυπτά μέσα στις καρδιές. Επάνω στο Σταυρό είπε στο ληστή «Θα είσαι μαζί μου σήμερα εις τον Παράδεισο», ενώ ξέρουμε, όπως είπε ο αγαπητός μας Γιώργος, πήγε εις τον Άδη, γιατί ακριβώς ο Θεός, ο Λόγος του Θεού ήταν πανταχού παρόν ταυτόχρονα. Ήταν στον ουρανό. Ο όν εν το ουρανό. Είπε στους σταυρωτές «Ο πατέρας να σας συγχωρέσει», ενώ σε κάποιον που δεν του έφταιγε τίποτε, στον παραλυτικό είπε «Συγκεχωρημένε είσαι η αμαρτία σου» και σκανδαλίστηκαν, ενώ εάν ο Χριστός ήταν όπως οι αιρετικοί έλεγαν, έπρεπε να πει στον παραλυτικό «Ο Θεός να σας συγχωρέσει παιδί μου» και στους σταυρωτές «Σας συγχωρώ για αυτό που μου κάνετε». Λειτουργεί ακριβώς ανάποδα. Γι' αυτό κράτησαν αυτό το όριο και ο Ιγνάτιος Αντιοχίας έγραψε στην επιστολή του προς τον Πολύκαρπο που γράφτηκε γύρω στο 110-114 μετά Χριστόν, να προσδοκάς εκείνον που είναι πάνω από τους χρόνους, τον άχρονο, τον αόρατο, αυτόν που έγινε ορατός για χάρη μας, τον μη δυνάμενο να ψηλαφηθεί, αυτόν τον απαθή που έπαθε για μας, αυτός που με κάθε τρόπο υπέμεινε για μας. Ο αψηλάφητος ήρθε και ψηλαφήθηκε. Θεός δηλαδή, ο Θεός, ο πνεύμα, το ακριβώς, πνεύμα ακριβώς. Ήρθε και ψηλαφή. Γι' αυτό και ακριβώς πάλι ο Ιγνάτιος Τραλιανούς γράφει να φυλάγεστε από τους αιρετικούς και αυτό θα γίνει αν έχετε ταπείνωση και είστε αχώριστοι με το Θεό μας Ιησού Χριστό. Το Θεό μας. Πάλι. Ένας γιατρός υπάρχει και σαρκικός και πνευματικός, γεννημένος και αγέννητος, ο οποίος είναι ο Θεός που ενσαρκώθηκε από τη Μαρία και από το Θεό και είναι η ζωή αληθινή που θανατώθηκε πρώτα παθών και μετά απαθής, ο Ιησούς Χριστός ο Κύριός μας, και κάνει πρώτη θεολογική ανάλυση ότι είναι ταυτόχρονα σαρκικός και πνευματικός, γεννημένος και αγέννητος. Και αυτό είναι το δόγμα, αυτό είναι το μυστήριο. Γι' αυτό αναφέρει στην προς Εβραίους ότι απάτορα, μπήτορα, γενναολόγητος. Και πώς έχει γενναία, και πώς έχει μάνα εδώ πέρα στη γη. Αυτό είναι ακριβώς το φοβερό μυστήριο. Πάλι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός ανθρώπου και ο Υιός Θεού. Και προχωρεί όλη η αρχαία Εκκλησία ακριβώς σε αυτή τη διάκριση. Αναφερόμενη μία φορά στον Υιόν του ανθρώπου, τον άνθρωπο Χριστό Ιησού που μεσητεύει ημέρη περιμόν, και την επόμενη στον Υιό του Θεού που είναι ο Λόγος του Θεού και ατρέπτος δηλαδή ενωμένος με τον Θεό. Τα αναφερόμεθα στον Λόγο του Θεού, στον Θεό αναφερόμεθα. Για να τελειώσουμε, να δείξουμε αυτή τη διάκριση, βέβαια είμαστε πλέον στον 4ο αιώνα και το σχόλιο είναι στο ότι ουδής γνωρίζει. Είναι αυτό το οποίο είπε ο Κύριος στο Μάρκο 13:32, ότι περί της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι εν το ουρανό, ουδέ ο Υιός ημί ο Πατήρ. Πώς σας λέτε ότι ο Υιός είναι Θεός και δεν γνωρίζει? Έχουμε το σχόλιο του Κύριλλου Αλεξανδρίας που είναι ακριβώς αποκαλυπτικό πώς κατανοούσαν αυτό το διαχωρισμό. Πώς κατανοούσε η αρχαία Εκκλησία. Η αρχαία Εκκλησία, βέβαια, εννοείται. Ουκ άρα του Θεού λόγου η άγνοια, αλλά της του δούλου μορφής, της το σάφτα κατ' εκείνο καιρού γνωσκούσεις, όσα η ενικούσα Θεότης απεκάλυπτε. Δηλαδή, δεν ήταν η άγνοια του Θεού λόγου, αλλά της μορφής του δούλου, η οποία εκείνον τον καιρό γνώριζε, όσα η ενικούσα Θεότητα του αποκάλυπτε. Βεβαίως ο Υιός του Θεού γνώριζε. Αυτός που πήρε τη δούλου μορφή σαν άνθρωπος. Ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Ακριβώς. Η ενικούσα θεότητα, λέει, του απεκάλυπτε συνεχώς. Γι' αυτό η Εκκλησία σεβάστηκε αυτό το μυστήριο, το δόγμα της ενσαρκώσεως, σεβόμενη τον άνθρωπο Χριστόν Ιησού, τον Υιόν της Παρθένου, και τον Υιόν του Θεού, τον Θεόν δηλαδή που ενσαρκώθηκε, διαχωρίζοντας και σεβόμενη το μυστήριο, χωρίς να προσπαθεί να το ερμηνεύσει ή να το λύσει. Θέλω να πω στην επιστολή προς Τίτο του Αποστόλου Παύλου, στο δεύτερο κεφάλαιο και το 13 εδάφιο, που γράφει κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Προσμένοντες τη μακαρία ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού
και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Αμήν. Δηλαδή τη Δευτέρα Παρουσία, την επιφάνεια του Ιησού Χριστού, την ονομάζει επιφάνεια του Μεγάλου Θεού, που συμπίπτει δηλαδή ο Ιησούς Χριστός να είναι και ο Υιός του Θεού. Αμήν. Και ακόμη να προσθέσω σε αυτά που είπες περί δόγματος, ποιο είναι ακριβώς το δόγμα που περιγράφει, που περιγράφεται από τον Απόστολο Παύλο στην επιστολή την πρώτη προς Τιμόθεο, στο τρίτο κεφάλαιο και στο 16 εδάφιο. Το δόγμα αυτό, το οποίο δεν μπορεί να αποδειχθεί, αλλά ή το πιστεύουμε ή δεν το πιστεύουμε. Και είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι το δόγμα είναι ή το πιστεύεις ή δεν το πιστεύεις. Και γράφει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος. Και αναντηρήτως το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Αυτό είναι το βασικό. Ο Θεός δηλαδή τι? Πρώτον, ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Δεύτερον, εδικαιώθη εν πνεύματι με την Ανάστασή Του. Τρίτον, εφάνει εις αγγέλους. Εκηρύχθη εις τα έθνη. Επιστεύθη εις τον κόσμο. Ανελήφθη εν δόξη. Αυτό είναι το δόγμα μας. Αυτό είναι το χριστιανικό δόγμα. Αυτό τώρα ή το πιστεύεις και είσαι χριστιανός, ή δεν το πιστεύεις και είσαι κάτι, κάτι άλλο εκτός από χριστιανός. Και όταν ρώτησαν τον Μέγα την ευκαιρία επάνω σε αυτό το δόγμα οι μαθητές, να μας αναλύσεις το δόγμα της ενσαρκώσεως. Καθόταν σιωπηλός. Αδερφέ, δεν λες τίποτα, του είπαν. Ναι, να σας πω. Πάλι δεν έλεγε. Μα δεν λες τίποτα. Δεν λέω τίποτα, διότι είναι γεγραμμένο ακριβώς αυτό που διαβάζετε. Αναντηρήτως το μυστήριο. Αναντηρήτως θα πει χωρίς εναντίαρση. Δεν θα κάτσουμε εμείς να συζητήσουμε το αναντηρήτως. Ακριβώς. Το αποδέχεσαι ή δεν είτε το αποδέχεσαι. Γι' αυτό και δεν το συζητώ. Αναντηρήτως. Γι' αυτό και λέει και ο Ιωάννης, όσοι εδέχθησαν τον Ιησού Χριστό, ή τον δέχεσαι ή δεν το δέχεσαι. Αμήν. Όσοι εδέχθησαν τον Ιησού Χριστό, δεν το δέχτηκαν όλοι. Δεν τον δέχονται όλοι. Σε αυτούς όμως που τον δέχονται, που τον εδέχθησαν, ο Πατέρας έδωκε εξουσία να γίνωσει τέκνα Θεού. Άρα τέκνο Θεού γίνεσαι δια της πίστεως στο δόγμα του χριστιανισμού, που είναι ότι ο Θεός εφανερώθηκε εν σαρκή. Ή το δέχεσαι ή δεν το δέχεσαι. Θέλω να προσθέσω κάτι, Γιώργα, μου επιτρέπεις, ότι στον κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο και 11 εδάφιο, αναφέρει ο ίδιος ο Χριστός το εξής: πιστεύετε μη ότι εγώ είμαι εν το Πατρί και ο Πατήρι είναι εν εμή. Ακριβώς. Μας ζητάει να το πιστέψουμε δηλαδή. Ακριβώς. Ότι εκείνος είναι εν το Πατρί και ο Πατήρι είναι εν εμή. Αυτή είναι η αλήθεια. Πιστέψτε το αυτό. Και τι σημαίνει εδέχθησαν, όσοι εδέχθησαν, σε αυτούς δίδεται εξουσία. Ποια είναι η εξουσία του τέκνου του Θεού, του Υιού του Θεού? Αυτή την εξουσία μπορούμε να την καταλάβουμε εμείς σαν γονείς ή σαν παιδιά που είμαστε παλιά. Στο δικό μου σπίτι εξουσία δεν έχει κανένα από τα παιδιά σας. Στο δικό μου σπίτι εξουσία έχει μόνο ο γιος μου, τα παιδιά μου. Και έχει το δωμάτιό του, έχει το κρεβάτι του, έχει την ντουλάπα του. Και το σημαντικότερο, ό,τι χρειάζεται στη ζωή αυτή, σε ποιον θα πάει? Στον πατέρα του. Και τι θα, μπαμπά, θέλω παπούτσια, θέλω φροντιστήριο, θέλω οτιδήποτε χρειάζεται. Και ο πατέρας του είναι υποχρεωμένος να τα δώσει? Όχι. Αλλά σαν πατέρας η αγάπη τον καθιστά υποχρεωμένο να τη δώσει. Αυτό ακριβώς είναι το μυστήριο των όσων δέχονται τον Ιησού Χριστό, που γίνονται τέκνα Θεού. Έχουνε δωμάτιο, έχουνε μέρος στο σπίτι του πατέρα, μέσα στην εκκλησία του Θεού, στον οίκον του Θεού του ζώντος. Και ό,τι χρειάζονται πηγαίνουν στον πατέρα. Πώς? Δια του Ιησού Χριστού. Κανένας δεν μπορεί να πάει στον πατέρα ή μη διέ μου. Άρα λοιπόν ο Ιησούς Χριστός είναι, όπως είπε, η οδός. Πώς θα πάω στον πατέρα? Εγώ είμαι η οδός. Η αλήθεια, ποια είναι η αλήθεια? Εγώ είμαι η αλήθεια. Η ζωή, ποιος δίνει ζωή αιώνιο? Εγώ είμαι η ζωή. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν τώρα, ολοκληρώνοντας τα του Ιησού Χριστού γραμμένα, λέγει: εγώ είμαι ον, ο ίν και ο ερχόμενος. Με αυτό το λέει ο πατέρας. Να, αλλά εγώ και ο πατέρας είμαστε εν. Εγώ είμαι το Α και το Ω. Ναι, αλλά αυτό το λέει ο πατέρας. Εγώ και ο πατέρας είμαστε ένα. Είμαστε ο ένας Θεός. Όμως εδώ πρέπει να φύγουμε λίγο από το θαυμαστό αυτό πρόσωπο του Ιησού Χριστού, της αποκάλυψης της θεότητος σε ενσαρκική μορφή, και να μπούμε τώρα σε έναν άλλον παράκλητο, για τον οποίον ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είπε: και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα
και θέλει σας δώσει άλλον παράκλητον δια να μένει με θυμώνει στον αιώνα. Πότε το είπε? Όταν έφευγε με τη σταύρωσή του και βεβαίως την Ανάστασή του, που την ήξερε πάρα πολύ καλά. Εδώ στη γη λοιπόν θα παρακαλέσω τον Πατέρα, είπε ο Χριστός, και θα σας στείλει άλλον παράκλητο. Εμφανίζεται λοιπόν τώρα πια ένα άλλο πρόσωπο, γνωστό από την Παλαιά Διαθήκη, το λαλίσας δια των προφητών, που ήταν το Πνεύμα του Άγιου. Τώρα όμως έρχεται μια άλλη αποκάλυψη, ένα άλλο πρόσωπο στην Καινή Διαθήκη, με μια άλλη μορφή ο παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, που θα μένει με θυμώνει στον αιώνα και θα κατοικεί μέσα μας, το οποίο ο κόσμος δεν δύναται να λάβει, διότι δεν το βλέπει ούτε το γνωρίζει. Ποιος το γνωρίζει? Εσείς. Ποιοι εσείς? Τα παιδιά του Θεού. Γιατί? Γιατί ο αδελφός μας, ο Κύριός μας, ο Σωτήρας μας σε εμάς δίνει τον άλλον παράκλητο. Και όντας έτσι, έχοντας έτσι τα πράγματα, ο Ιησούς Χριστός γίνεται, όπως γράφει και ο Ιωάννης, και θα το δούμε και αναλυτικά, παράκλητος στον ουρανό υπέρ ημών, μεσιτεύων και προσευχόμενος υπέρ ημών. Και εδώ στη γη άλλος παράκλητος. Ποιος? Το Πνεύμα της Αληθείας, το Πνεύμα το Άγιο, που κι αυτός είναι Θεός συμπροσκυνούμενο και συδοξαζόμενο, το λαλίσαν δια των προφητών, το οποίο είναι ο Θεός, όχι ένας Θεός, όχι ένας από τους τρεις Θεούς, ένας από τους πολλούς Θεούς, το Πνεύμα είναι του ο Θεός, είναι το Πνεύμα του Θεού. Θα ήθελα να πω πάνω σε αυτό ότι βλέπουμε ότι στα Ευαγγέλια η πρώτη αναφορά του γίνεται από τον Ιωάννη του Βαπτιστή, όταν αναφέρει ότι ο πίσω μου ερχόμενος είναι μεγαλύτερός μου, αυτός θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρή. Και αργότερα βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Χριστός είπε σε κάποιο σημείο ότι ποταμίδα το ζώντονς θέλω συρρεύσει εκ της κοιλίας αυτού, τούτο δε είπε περί του πνεύματος, το οποίο έμελλον αλαμβάνωση πιστεύοντες εις αυτόν. Στον Ιησού Χριστόν. Στον Ιησού Χριστόν. Διότι δεν είναι το έτη δεδομένο πνεύμα Άγιο, επειδή ο Ιησούς έτη δεν εδοξάστη. Μετά τις αναφορές αυτές, πολύ ωραία διάβασης Γιώργος το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ότι θα έρθει ένας άλλος παράκλητος, θα σας δώσει, λέει ο Χριστός, ο Χριστός αναφέρει ότι θα παρακαλέσει τον Πατέρα και θα μας δώσει άλλον παράκλητο. Ενώ ξέρουμε ότι ο παράκλητος στον ουρανό είναι ο Ιησούς Χριστός, καθώς αναφέρει στην πρώτη του Ιωάννη επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο για τον παράκλητο τον Ιησού Χριστό αναφέρει: «Τεκνία μου, ταύτα σας γράφω δια να μην αμαρτήσετε. Και αν τις αμαρτήσει, έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστό, το δίκαιο. Και αυτός είναι η λασμός περί των αμαρτιών ημών». Ο παράκλητος στον ουρανό είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο παράκλητος εδώ στη γη, όπως πολύ ωραία διάβασες, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο και 16 εδάφιο, το διαβάζω κι εγώ, «και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα και θέλει σας δώσει άλλον παράκλητο, δια να μένει με θυμώνει στον αιώνα». Να θυμηθούμε λίγο τα λόγια του Ιησού Χριστού πριν φύγει, πριν αναλυφθεί, όταν είχε πει ότι «εγώ θα είμαι μαζί σας πάσα στα σημέρα της ζωής σας, έως τη συνδελία του αιώνος». Και εδώ μας αναφέρει ότι ο παράκλητος αυτός θα είναι και αυτός με, θα είναι αυτός με θυμώνει στον αιώνα. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός, είναι το Πνεύμα το Άγιο. Και συνεχίζει: «Το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίο ο κόσμος δεν δύναται να λάβει, διότι δεν βλέπει αυτό, ουδέ γνωρίζει αυτό, εσείς όμως γνωρίζετε αυτό, διότι μένει με θυμών και ημίν θέλει είστε». Και συνεχίζει το 18 εδάφιο, και αν θέλετε να παρατηρήσουμε, ότι στο κατά Ιωάννη διαβάζω: «Δεν θέλω σας αφήσει ορφανούς, έρχομαι προς εσάς». Μα προηγουμένως ανέφερε ότι θα στείλει άλλον παράκλητο. Πώς λέει τώρα ότι έρχομαι προς εσάς? Και πολύ ωραία και στο 23 εδάφιο, αν κοιτάξουμε, απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν: «Εάν της με αγαπά, το λόγο μου θέλει φυλάξει. Και ο πατήρ μου θέλει αγαπήσει αυτόν. Και προς αυτόν τον άνθρωπο θέλουμε ελθεί και εν αυτό θέλουμε κατοικήσει». Να τι πάλι η τριαδικότητα, τρία πρόσωπα. Το Πνεύμα το Άγιο, ο Ιησούς Χριστός, ο Λόγος του Θεού και ο Πατέρας. Όμως το Πνεύμα το Άγιο, αν κοιτάξουμε στο ίδιο κεφάλαιο και 25 εδάφιο, θα δούμε ποιος είναι ο σκοπός, γιατί θα έρθει, γιατί θα τον στείλει ο Ιησούς Χριστός. «Ταύτα ελάλησα προς εσάς», διαβάζω το 25 εδάφιο, «ενώ ευρίσκομαι με θυμών. Ο δε παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο θέλει πέμψει ο πατήρ εν το ονόματί μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπαν προς εσάς». Δεν θα πει δικά του το Πνεύμα το Άγιο. Θα πει τα πράγματα τα οποία, όπως βλέπουμε εδώ, θα υπενθυμίσει πάντα όσα είπαν προς εμάς. Θα αποκαλύψει δηλαδή το Λόγο του Θεού στους ανθρώπους.
Αυτό ακριβώς θα κάνει. Τα λόγια του Χριστού. Τα λόγια του Χριστού. Που είναι πνεύμα και ζωή. Αμήν. Παράκλητος το πνεύμα το Άγιο θα διδάξει και θα υπενθυμίσει τους ανθρώπους. Και στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγέλιου, πάλι που αναφέρει για το πνεύμα το Άγιο, τον Παράκλητο στο 13 εδάφιο, λέει: «Όταν δε έλθει εκείνος το πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει πάσαν την αλήθεια». Γιατί δεν έχουμε πάσα την αλήθεια, δεν είχαν και γραμμένο το Λόγο του Θεού. Είναι, αλλά αποκαλύπτει, το Πνεύμα το Άγιο αποκαλύπτει το Λόγο μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Διότι δεν θέλει λαλήσει αφ' εαυτού, αλλά όσα αν ακούσει θέλει λαλήσει. Και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα, εκείνος θέλει δοξάσει εμέ, διότι εκ του εμού θέλει λάβει, από το Λόγο του Θεού δηλαδή, και αναγγείλει προς εσάς. Επίσης, βλέπουμε ότι στο ΙΕ κεφάλαιο, πάλι πάω λίγο πίσω στο 26 εδάφιο, πάλι μιλώντας για τον Παράκλητο, ο Ιησούς Χριστός το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο αναφέρει: «Όταν όμως έλθει ο Παράκλητος, τον οποίον εγώ θέλω πέμψει προς εσάς παρά του Πατρός, το πνεύμα της αληθείας, το οποίο εκπορεύεται παρά του Πατρός, εκείνος θέλει μαρτυρήσει περί εμού. Αλλά κι εσείς μαρτυρείτε, διότι απαρχής μετεμού είστε». Άρα μιλάμε για το τρίτο πρόσωπο, στην ουσία ο ίδιος ο Θεός. Άρα και βλέπουμε ότι το Άγιο Πνεύμα μιλάει, σκέφτεται, ενεργεί, έχει ταυτότητα. Έτσι. Και ακριβώς εδώ πέρα υπησήλθαν οι πατέρες του Ορθοδόξου Δόγματος, οι οποίοι κράτησαν αυτή την ισορροπία. Η ισορροπία συνίσταται στο εξής. Οι μερικοί οδηγήθηκαν στην τριχοτόμηση της θεότητος, δηλαδή σαν για να παρουσιάζουν τρία ξεχωριστά πράγματα. Τρεις υποστάσεις, τρεις υπάρξεις. Ναι. Ναι. Δηλαδή έναν Θεό, τρεις θεούς ουσιαστικά πολλοί. Ενώ άλλοι που αρχίσαν από το Σαβέλιο οδηγήθηκαν στην ταύτιση, το να λένε ότι ο Πατέρας είναι ο Λόγος είναι το Πνεύμα. Αυτή ακριβώς η εξισότητα. Ο Πατέρας Σταυρός και ο Σταυρό. Ακριβώς. Οι Πατροπασχήτες, οι οποίοι έλεγαν ότι ο Θεός έπασχε. Έτσι ακριβώς οι πατέρες, γι' αυτό ακριβώς ονομάστηκε η Ορθόδοξο το δόγμα, η Ορθοδοξία, αυτή είναι η έννοια, ότι κράτησαν την ισορροπία μεταξύ της ταύτισης, του να λες ότι ο Πατέρας πέθανε στο Σταυρό, και της τριχοτόμησης, του να λες ότι έχουμε τρεις θεούς. Ο Γρηγόριος Αναζιαρζινός από τους πρώτους έγραψε: «Δεν προφταίνω να κατανοήσω το ένα και περί των τριών διαφωτίζομαι». «Δεν προφθαίνω να αναλύσω τα τρία και στο ένα αναφέρομαι». Τι ωραία. Αυτό είναι ακριβώς. Ότι δεν μπορείς ούτε να κάνεις τριχοτόμηση, ούτε να κάνεις ταύτιση. Έναν Θεό, όταν δε αναφέρομαι εις έναν Θεό, εις τον Θεό αναφέρω, μιλώ περί του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ούτε πάνω από αυτό πρέπει στη θεότητα να αναφερόμεθα, για να μην εισάγομαι δήμων θεών, ούτε λιγότερο από αυτό, για να μην φτάσουμε στο μοναρχιανισμό. Ο Θανάσιος: «Εμείς στην Τριάδα τη μονάδα πλατείνουμε αδιαίρετα, και την Τριάδα πάλι αμύωτη στη μονάδα συγκεφαλαιώνουμε». Ακριβώς γιατί προσπαθούν να κρατήσουν αυτό το balance, ότι δεν κάνουμε τριχοτόμηση ούτε ταύτιση. Ο Βασίλειος Κεσαρίας: «Δεν απαριθμούμε συνθέτοντας, κάνοντας αύξηση 1 και 2 και 3, διότι ούτε πρώτο, ούτε δεύτερο, ούτε τρίτο, εγώ γάρθε ως πρώτος και εγώ μετά ταύτα», λέει ο Ισαΐας. Δεν κάνουμε λοιπόν, λέμε, ψάχνουμε να βρούμε το 1, το 2, το 3 για να κάνουμε πρόσθεση. Ξέρουμε ότι ο Θεός, ο Πατέρας, αποτελείται από το Πνεύμα Του και το Λόγο Του, όπως ο άνθρωπος έχει πνεύμα και ψυχή. Σωστά. Κάνουμε όμως διαχωρισμό και λέμε, το σώμα σου ή ψυχικό πρόβλημα έχεις. Κάτι περίπου μπορούμε να πούμε, όσο μπορούμε να πούμε. Διότι ακριβώς, γι' αυτό έγραψε και ο Γρηγόριος Νήσις ειδική εργασία, «περί του μη ίεσθε λέγει τρεις θεούς». Δεν πρέπει να νομίζουμε ότι ο Θεός είναι τριθεία. Μιλάμε λοιπόν για τον έναν Θεό, γι' αυτό και το σύμβολο της Νικαίας αυτό συνόψισε. Πιστεύουμε εις έναν Θεό, Πατέρα, Παντοκράτορα, και εις έναν Κύριο, τον ενσαρκωθέντα Λόγο. Γι' αυτό ακριβώς πολλοί αιρετικοί, κοίταξε σου λέει, τι λέει γραφή. «Εις ημάς εις Θεός ο Πατήρ». Άραγε ο Χριστός δεν είναι Θεός. Ο Θανάσιος όμως τι είπε, δεν διαβάστε παρακάτω. «Και εις ημάς εις Κύριος». Άραγε ο Πατέρας δεν είναι Κύριος.
Ξέρετε πού θα οδηγηθούμε με αυτές τις αντιλήψεις. Γι' αυτό ακριβώς το σύμβολο της Νικαίας έβαλε όλη αυτή τη συνόψη και στο πνεύμα το Άγιο των Ζωπιών πανέφερε ο Γιώργος τον Πατρός εκπορευόμενο των Ελλήνων δια των προφητών. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα Θεό, γι' αυτό και το βάπτισμα γίνεται σε αυτόν τον ένα Θεό. Αλλά. Στον Πατέρα, στο όνομα του. Στο όνομα, όχι στα ονόματα, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Που δείχνει ακριβώς αυτό. Ότι έχουμε τον έναν Θεό, ο οποίος αποκαλύφθηκε σε εμάς, ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Τώρα να δούμε πώς εργάζεται ο Θεός ανάμεσα στους ανθρώπους με αυτή λοιπόν την τριαδική αχώριστη και ομοούσιο μορφή του. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη του επιστολή προς Κορινθίους. Είναι δε διαιρέσεις χαρισμάτων, το πνεύμα όμως το αυτό. Δηλαδή μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο λαό του Θεού υπάρχουν διαιρέσεις χαρισμάτων που δίδονται όμως από το Πνεύμα το Άγιο. Συνεχίζει. Είναι και διαιρέσεις διακονιών, ο Κύριος όμως ο αυτός. Υπάρχει μέσα στην Εκκλησία, υπάρχουν διακονίες τις οποίες δίδει ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Είναι και, και διαιρέσεις ενεργημάτων, ο Θεός όμως είναι ο αυτός. Και ενεργήματα που ενεργεί μέσα στην Εκκλησία το ίδιος ο Πατέρας. Πώς ο ενεργών τα πάντα εν πάση, ο ένας Θεός. Να το πούμε λίγο πιο απλά. Ο Πατέρας προσκαλεί τους ανθρώπους φανερώνοντας, αποκαλύπτοντας το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός δέχεται, τον ερχόμενο προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω, δέχεται αυτούς τους οποίους στέλνει ο Πατέρας, τους σώζει και τους προσθέτει στην Εκκλησία του. Και μέσα στην Εκκλησία εργάζεται ο Παράκλητος, τον οποίο ο Απόστολος Παύλος αποκαλεί Κύριον. Ο Κύριος δε είναι το Πνεύμα. Ο Παράκλητος λοιπόν, ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία εργάζεται πώς, οικοδομώντας, ζωοποιώντας, χαρίζοντας ζωή αιώνιο, αυξάνοντας το σώμα της Εκκλησίας σε ένα σώμα. Κατά αυτόν τον τρόπο εργάζεται η θεότητα. Συνεργία. Έτσι. Με συνέργεια συνεργάζεται η θεότητα, εργάζεται, όχι συνεργάζεται, εργάζεται η θεότητα συμπληρώνοντας το ένα πρόσωπο στο έργο του άλλου, ώστε η Εκκλησία να είναι μία Αγία, Καθολική και Αποστολική. Μία Εκκλησία που προσδοκά Ανάσταση νεκρών. Αυτό λοιπόν είναι το μυστήριο της τριαδικότητας του Θεού. Πέραν του μυστηρίου της ύπαρξης του Ιησού Χριστού, είναι και μυστήριο και η τριαδικότητα του Θεού. Πατέρας, Υιός και Πνεύμα το Άγιο. Και γιατί το λέμε μυστήριο? Γιατί χωράει στο μυαλό μας. Δεν χωράει, δεν μπορεί να χωρέσει. Δηλαδή το μυαλό του ανθρώπου είναι πολύ πεπερασμένο για να μπορέσει να δεχθεί την υπερθαύμαστη αυτή σοφία του ουρανού, που τόσο απλά προσπαθεί ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου να μας διδάξει. Γι' αυτό και μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχουν ηγεμόνες. Δεν υπάρχει αρχηγός Εκκλησίας. Δεν υπάρχουν τώρα ούτε αρχηγοί, ούτε ηγεμόνες, ούτε ηγείτορες, ούτε σπουδαίοι. Μα ο Πέτρος δεν ήταν αρχηγός της Εκκλησίας? Όχι βέβαια. Ο Απόστολος Πέτρος τι έλεγε? Εγώ πρεσβύτερος προς τους συμπρεσβυτέρους. Δεν υπάρχουν πρόσωπα τα οποία διεκδικούν αρχηγικές θέσεις ή και διοικητικές θέσεις μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ένα σώμα. Και όλοι είμαστε μέλη αλλήλων. Μέλη του σώματος του Χριστού. Αρχηγός ποιος είναι? Κεφαλή ο Ιησούς Χριστός. Και εδώ τι μπαίνει στη μέση τώρα ο Παράκλητος? Όσοι διοικούνται από το Πνεύμα το Άγιο, αυτοί μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού, είναι πραγματικά τέκνα Θεού. Άρα λοιπόν δεν είναι να ζούμε κατά το Πνεύμα. Πώς? Αναγεννημένοι, βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Εκείνο που έρχεται ο Λόγος του Θεού τώρα να μας επιστήσει την προσοχή είναι όχι μόνο να ζούμε, αλλά να περπατάμε και κατά το Πνεύμα. Δηλαδή, οδηγούμενοι, διοικούμενοι από το Πνεύμα το Άγιο. Πού θα μας οδηγήσει το Πνεύμα το Άγιο? Στο Χριστό, καθώς ο Χριστός θα μας οδηγήσει τον Πατέρα. Είναι ένα θαύμα η Εκκλησία του Χριστού, γιατί δεν αποτελείται από ανθρώπους που διοικούν ημέν τους δε, όπως είναι όλα τα συστήματα τα ανθρώπινα, γιατί η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι σύστημα ανθρώπινο. Είναι ένα σώμα δημιουργημένο από τον Πατέρα δια του Ιησού Χριστού και λειτουργεί εν Πνεύματι Αγίου. Και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτή τη μοναδική Εκκλησία, τη μία,
που δεν έχει ούτε αρχιεπισκόπους, ούτε πάπες, ούτε δεν έχει ανθρώπους που την κυβερνάνε. Δεν πρέπει να έχει ανθρώπους που την κυβερνάνε. Από τη στιγμή που στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού μπαίνουν άνθρωποι που κυβερνάνε, τι συμβαίνει? Φεύγει η αγάπη του Θεού Πατρός, φεύγει η χάρη του Ιησού Χριστού, φεύγει και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Και τι μένει? Ένα κόμμα, ένα σύστημα ανθρώπινο που διοικείται από μόνο του και το αποτέλεσμα είναι να μην βλέπει ούτε τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, ούτε τις διακονίες που δίνει ο Ιησούς Χριστός, ούτε και τα ενεργήματα του Πατέρα Θεού. Όπου να είναι, φαίνεται φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Για το τέλος της εκπομπής θα ήθελα να παρακαλέσω και τον... Όχι, πριν φτάσουμε, συγχωρέστε με για λίγο, να δούμε και ένα άλλο έργο που κάνει το Πνεύμα το Άγιο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη ζωή των ανθρώπων, και θα πάμε στην προς Ρωμαίους επιστολή. Είναι στο κεφάλαιο 8, ήττα, και το εδάφιο 26. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γι' αυτό και θέλω να επιμείνω λίγο σε αυτό. Ο αυτός δε και το Πνεύμα συμβοηθεί στα ασθενία ημών, επειδή το τι να προσευχηθόμενος πρέπει δεν εξεύρωμεν, προσέξτε τώρα, αλλά αυτό το Πνεύμα οικετεύει περιγμών διαστεναγμών αλαλήτων. Γιατί? Ο δε ερευνών τας καρδίας, ποιος είναι ο Θεός? Μόνο ο Θεός ξέρει και ερευνά καρδίες και νεφρούς. Τι είναι το φρόνημα του Πνεύματος, ότι κατά Θεόν οικετεύει υπέρ των Αγίων. Ο Παράκλητος λοιπόν που κατοικεί μέσα μας, και εδώ πρέπει να το τονίσουμε, λέει ο Λόγος του Θεού, δεν εξεύρεται ότι είστε ναός του Θεού, ότι τα σώματά μας, τα σώματά σας είναι ναός του Θεού, γιατί το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα σας. Και όταν κατοικεί μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα το Άγιο είναι Θεός τριαδικός και αχώριστος. Γινόμαστε ναός του τριαδικού Θεού. Μέσα μας λοιπόν κατοικεί δια του Πνεύματος του Αγίου και ο Πατέρας και ο Υιός, όπως το υποσχέθηκε ο Χριστός. Εν αυτό θέλουμε να ελθεί και θέλουμε να κατοικήσει. Εδώ λοιπόν, φτάνοντας από ό,τι καταλαβαίνω στο τέλος της εκπομπής μας, που είχε θέμα την ύπαρξη της θεότητας, την υπόσταση του Θεού, θα παρακαλούσα τον αδελφό τον Σπύρο να προσθέσει αν έχει κάτι γενικά για την τριαδικότητα του Θεού, για την ύπαρξη του Θεού μέσα από το Λόγο του Θεού, ή ό,τι άλλο έχει να προσθέσει, και στο τέλος να προσθέσει κάτι και ο αδελφός μας ο Χρήστος. Θα ήθελα να δούμε λίγο την αποστολική ευλογία, την ανέφερες κάποια στιγμή Γιώργο, στο Β' Κορινθίους, στο τέλος, στο ΙΓ κεφάλαιο. Και το τελευταίο εδάφιο αναφέρει ο Απόστολος Παύλος: «Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος είναι τα πάντων ημών. Αμήν». Νάτος ο Θεός και η τριαδικότητά του, η χάρις του Ιησού, η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Και κάτι τελευταίο θα ήθελα να προσθέσω όσον αφορά το Πνεύμα το Άγιο, αν μου επιτρέπετε, στις πράξεις των Αποστόλων και στο 5ο κεφάλαιο, όπου υπάρχει ένα γεγονός εκεί με τον Ανανία και τη Σαπφύρη στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Διαβάζω από το πρώτο εδάφιο γρήγορα: «Άνθρωπος δε της Ανανίας, το όνομα μετά της γυναικός αυτού Σαπφύρης, επόλυσε κτήμα και κράτησε από τις τιμής εν γνώση και της γυναικός αυτού και φέρον μέρος τι έθεσε στους πόδας των Αποστόλων. Είπε δε ο Πέτρος: Ανανία, γιατί γέμισε ο Σατανάς την καρδία σου ώστε να ψευστείς εις το Πνεύμα το Άγιο και να κρατήσεις από τις τιμής του αγρού?» Και αν κοιτάξουμε πιο κάτω, στο τέταρτο εδάφιο, ενώ έμενε δένητο σου, και αφού επολύθη δένητο εν τη εξουσία σου, γιατί έβαλες εν την καρδία σου το πράγμα τούτο, δεν εψεύτης εις ανθρώπους, αλλά εις το Θεό. Ενώ προηγουμένως είχε πει στο Πνεύμα το Άγιο, τώρα πολύ ωραία, βλέπουμε Θεό, άρα το Πνεύμα το Άγιο είναι ο Θεός. Να τελειώσουμε με μία μικρή ευχή, την οποία λέγει ο Ιούδας στην επιστολή του στο 20, εσείς όμως αγαπητοί, επικοδομούνται σε αυτούς επί την αγιωτάτη πίστη σας, προσευχόμενοι εν Πνεύματι Αγίω, φυλάξατε αυτούς εις την αγάπη του Θεού, προσμένονται στο έλεος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Προσμένουμε λοιπόν το έλεος του Κυρίου Ιησού Χριστού, μένουμε στην παρουσία του Θεού και αγιαζόμεθα δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου. Εδώ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, τελειώσαμε για σήμερα. Θα είμαστε μαζί σύντομα. Επίσης θέλω να σας θυμίσω ότι μπορείτε να έρθετε σε επαφή σε εμάς στα email που θα φανερωθούν πιο κάτω σε λίγο, ακόμη και σε τηλέφωνο
κινητό με SMS. Σας ευχόμαστε ο Θεός να σας ευλογεί πάντοτε και να μας αξιώνει όλους μαζί να στεκόμαστε στην παρουσία Του μέχρι εκείνη την ημέρα που θα έρθει ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, να παραλάβει την Εκκλησία Του. Ο Θεός μαζί σας.